Δεν μπορούμε το πούμε. Δεν το ξέρουμε. Συνήθως τέτοιες δραστηριότητες επίμονες σε συγκεκριμένες περιοχές έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν κράτησαν κάποιους μήνες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά αυτή, χρονικά αυτή η δραστηριότητα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς κατά πόσο θα μας πει. Νομίζω ότι το ρήγμα το οποίο έχει διευθύνει σχετικά μικρό. Επομένως είμαστε περίπου στα μεγέθη που γίνονται τώρα, εσείς που γίνονται αυτοί. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια εικόνα για διέγερση ενός μεγαλύτερου ρήγματος που θα μπορούσε να δώσει κάτι πολύ μεγάλο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια διευθύνη. Υπάρχει ανάγκη για... Μπορεί να γίνει εξαιρετικά. Το είπε ο κ. Παπαζάκος που συμμετείχε. Όχι. Δεν έχουμε κάποια τέτοια εικόνα. Καμία τέτοια εικόνα. Σε σχετισμό των δύο ρήγματων με το μεγαλύτερο τη Ιερισσού, όχι. Το ρήγμα τη Ιερισσού είναι βορειότερο, είναι ένα μεγάλο ρήγμα, πολύ μεγαλύτερο από το συγκεκριμένο ρήγμα. Το συγκεκριμένο είναι γύρω στα 5 με 6 χιλιόμετρα μήκος. Το ρήγμα τη Ιερισσού είναι γύρω στα 40-45 χιλιόμετρα, είναι βορειότερα. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαγερθεί από αυτό το σεισμό που έγινε εδώ, γιατί η δραστηριότητα που έχουμε εδώ είναι σχετικά μικρό σεισμό. Η δραστηριότητα εντείνεται από τους προηγούμενους μήνες. Δεν υπάρχει καθόλου. Θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στα κτίρια, προσωπικοί έλεγχοι, δυνατότητα κτιρίων. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια γενικότερη πολιτική που αφορά την Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι προσεισμικοί έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν γενικότερα. Και όχι μόνο στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια στην Ελλάδα, αλλά ακόμα να βρεθεί και ένας τρόπος να ξεκινήσει και ο έλεγχος και των ιδιωτικών κτίριων. Αλλά αυτό δεν αφορά τη συγκεκριμένη διέλευση, είναι γενικότερο θέμα που πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της ενεργητικής αντισεισμικής πολιτικής.